Στο πένθος βυθίστηκε μια οικογένεια στο Ηράκλειο που έχασε σήμερα μετά από ανακοπή το μονάκριβο αγγελούδι της. Με τα πρώτα στοιχεία που οι συντονιστές λάβανε ως πληροφορίες, καταλήξαν ότι το περιστατικό ήταν ένα παιδάκι πολύ βαριά, πιθανόν σε ανακοπή. Στείλαμε άμεσα το όχημα ταχείας επέμβασης με τον γιατρό, το οποίο μέσα σε 4 λεπτά είχε φτάσει και αμέσως τη μονάδα με δεύτερο γιατρό. Το άτυχο αγοράκι διακομίστηκε άμεσα στο χειρουργικό του ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με τους γιατρούς του ΕΚΑΦ να έχουν ενημερώσει τους συναδέρφους τους, προκειμένου να είναι έτοιμοι για να παράσχουν άμεσα βοήθεια στο παιδί. Καταλαβαίνετε ότι σε τέτοια περιστατικά η ευαισθησία είναι στο έπακρον, διότι γονείς είμαστε κι εμείς. Παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε το προσωπικό, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι, ειδικά από τη μονάδα παιδικής θεραπείας, για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, αυτό κατέληξε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 8χρονο αγοράκι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας. Θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα διαπιστώσει τα αίτια του θανάτου. Βέβαια, φαίνεται ότι υπάρχει ένα χρόνιο υποκείμενο νόσημα, γι' αυτό θα περιμένουμε και την ιατροδικαστική έκθεση για να καταλήξουμε με ασφαλείς περάσματα. Είμαστε ένα παιδάκι το οποίο είναι σε ανακοπή και με προβλήματα υγείας. Να έχει, καταλαβαίνετε ότι όπως όλοι οι άνθρωποι και ένας λόγος παραπάνω που είναι παιδάκι, καταλαβαίνετε και την ευαισθησία μας ποια είναι και τον τρόπο δράσης μας, ότι είναι ο καλύτερος και ο συντομότερος που πρέπει να υπάρχει.